κυρίαρχο ρόλο στην προάσπιση της φυσικής άμυνας του οργανισμού και όπλο κατά την εξουδετερώση του COVID-19 μπορεί να παίξει η σωστή διατροφή, καθώς με την επιλογή των κατάλληλων τροφών μπορεί να ενισχυθεί σημαντικά η φυσική άμυνα του οργανισμού, ιδιαιτέρως σε καιρούς πανδημίας, σύμφωνα με τους ειδικούς επιστήμονες. Η κριτική πατροπαράδοτη διατροφή, η οποία μας δίνει όλες τις απαντήσεις σε αυτά τα οποία σαν φιλοσοφία διατροφής θέλουμε. Δηλαδή αντιοξειδωτικά, κυρίως αλκαλικού τύπου διατροφή, γιατί είναι πλούσια σε φυτικό βασίλειο, έχει λιγότερο ζωικό, κάνει σωστή χρήση των όλων των μακροθρεπτικών τροφών. Αναφερόμαστε στην κριτική που γενικότερα αναφέρεται και σαν μεσογειακή διατροφή. Είναι γνωστό ότι αποκλίσεις από αυτή τη διατροφή, που δεν χρειάζεται κανένας να πει παραδείγματα, συμβάλλουν στην ανάπτυξη της φλεγμονής εκείνης μέσα στο κυταρικό επίπεδο, άρα και να βοηθήσουν το υπόστρωμα αυτό να γίνει τέλειο για την ανάπτυξη μιας σοβαρής λίμωξης από COVID. Η φυτοφαγία και η ψαροφαγία, καθώς αποτελούν πηγή άφθονων ωμέγα-3 λιπαρών οξέων και βιταμίνης D και έχουν αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, έρχονται πρώτες στη λίστα. Ενώ τροφές όπως οι κόκκινες πιπεριές, το μπρόκολο, τα θαλασσινά, το σκόρδο, τα φασόλια και οι ξηροί καρποί φαίνεται πως αποτελούν πρώτης τάξης φυσική θεραπεία απέναντι στον ιό, καθώς είναι εξαιρετικές πηγές ψευδαργύρου, σεληνίου και βιταμίνης E, στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα. Οι τροφές λοιπόν που περιέχουν τα λεγόμενα αντιοξειδωτικά, όπως είναι η προβιταμίνη Α, η Β καροτίνη, η ΣΕ, η Ε, η βιταμίνη D, το μαγνήσιο, ο ψευδάργυρος, το σελήνιο, είναι τροφές που πραγματικά δίνουν, ενισχύουν τον οργανισμό. Να πάρει, ας πούμε, κάποιος ένα συμπλήρωμα διατροφής, μια βιταμίνη ΣΕ, ή να πάρει, ξέρω εγώ, βάματα όπως η πρόπολη, η χινάτσια, η σπιρουλίνα, εξαιρετικό συμπλήρωμα, το οποίο μπορεί επίσης να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί έχει χλωροφύλλη και όπου υπάρχει χλωροφύλλη υπάρχει οξυγόνο. Παρ' όλα αυτά, τα ειδικά συμπληρώματα και η αιμονική αναζήτηση συγκεκριμένων τροφών δεν αποτελεί πανάκια. Ανταυτού, η διατήρηση μιας καλής ψυχολογίας απέναντι στον καθημερινό βομβαρδισμό τοξικών πληροφοριών και στη γρήγορη εναλλαγή σημαντικών για τη ζωή μας εξελίξεων φαίνεται πως αποτελεί το κλειδί. Αυτοί οι άνθρωποι που θα μπορέσουν να περάσουν τον COVID πολύ πιο ήπια από άλλους είναι αυτοί που έχουν μάθει να διαχειρίζονται το στρες. Ξέρετε, δεν έχω ακούσει πάρα πολλές φορές δημοσιογράφους να μιλάνε για τον έλεγχο του στρες, αλλά και την αρμονία αυτή που οφείλουμε να έχουμε μέσα στην καθημερινή μας ζωή. Να μην φοβόμαστε, γιατί έχουμε φτάσει ο φόβος τελικά να καταβάλει πολύ περισσότερο παρά οι επιλογές μας. Πολλοί είναι εκείνοι που λένε ναι σε ένα ισορροπημένο διαιτολόγιο, ενώ επιλέγουν με προσοχή τις τροφές που θα καταναλώσουν, προσφέροντας με τον τρόπο αυτούς τους ίδιους μια καλή υγεία και ευεξία, ενώ δεν λείπουν και εκείνοι που το αμελούν. Έχουμε τι τρώμε. Πάρα πολύ. Προσέχουμε τα πάντα και τι τρώμε και τι αγγίζουμε. Σκόρδα, πολλά, κρεμμύδια, πορτοκάλια, λεμόνι. Προσέχουμε όσο μπορούμε. Πού ναι. Τι τροφές προτιμάτε? Περισσότερο λαχανικά. Όχι, δεν προσέχω τι τρώω. Βιταμίνης, ναι, με πορτοκάλια, έτσι, με χυμούς, με τέτοια. Τέλος, όπως τονίζεται, η ορθή διαχείριση του στρες και οι αρμονικές σχέσεις είναι ύψιστη σημασία ζητήματα στην υπόθεση καλή υγεία. Μελετήσαμε όμως, κυρία Περάκη, πώς ήταν τότε, όχι η διατροφή μας, το πλαίσιο του γεύματος, του δείπνου. Ξέρετε, τότε καθόμαστε σαν οικογένεια, καθόμαστε μαζί και μιλούσαμε. Δεν μιλούσαμε εκείνη την ώρα για τα προβλήματα του καθενός μας, ούτε εκείνη την ώρα είχαμε το κινητό στα χέρια, ούτε συζητούσαμε την καθημερινότητά μας με όρους θυμού και με όρους συναισθήματος. Τη ζωή, η μία και μοναδική, χρειάζεται να την προστατέψουμε.